Η αλλαγή έγινε χτες, όπως ανακοίνωσε και ίδια η σκηνοθέτης Νίκη Κάρο. Δεν υπήρχε στόχος να αλλάξει η ημερομηνία της ταινίας, αλλά με δεδομένες τις ταχείες εξελίξεις που από τη μια μέρα στην άλλη με τον κορονοϊό συμβαίνουν παγκόσμια, πάρθηκε και αυτή η σωστή απόφαση να αναβληθεί η πρεμιέρα της, το πότε ακόμα δεν έχει ορίσει η Disney, θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι γίνεται ένα monitoring με τα studios του Hollywood και γίνονται conference calls καθημερινά με όλες τις χώρες, με όλους τους διανομείς, με όλα τα γραφεία, προκειμένου να μπορέσουμε να περιορίσουμε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην αγορά της ψυχαγωγίας, χωρίς πανικούς και με ένα σεβασμό στην υγεία, κυρίως στη δημόσια, προστατεύοντας όμως ταυτόχρονα και την βιομηχανία του θεάματος. Δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις, γιατί η σοβαρή τοποθέτηση σήμερα είναι ότι κανένας δεν ξέρει ακριβώς πότε αυτό το πράγμα θα είναι σε έλεγχο τέτοιο που να επιτρέπει την επιστροφή στην κανονικότητα. Στόχος είναι να μην ξεφύγουμε μακριά από τις ημερομηνίες προβολής, να μην αφήσουμε τον κόσμο, αν υπάρχει η δυνατότητα να πηγαίνει στα σινεμά χωρίς καλές και μεγάλες ταινίες. Και άρα είμαστε όλοι έτοιμοι με το που θα είναι ασφαλές και θα το επιτρέπουν οι αρμόδιοι φορείς να λειτουργήσουμε ξανά κανονικά, φέρνοντας τις ταινίες στον κόσμο, προσφέροντας τη διασκέδαση που είναι και δουλειά μας να κάνουμε. Είναι ανησυχητικό με τη λογική του ότι υπάρχει μια έτσι βία ανατροπή της κανονικότητας και στον χώρο του κινηματογράφου, όπως βέβαια συμβαίνει σε όλους τους τομείς της οικονομικής ζωής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και παντού. Είναι μια πρωτόγνωρη κρίση που όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και ψυχραιμία, για την οποία δεν μπορούμε να δώσουμε δυστυχώς αυτή τη στιγμή μια καταληκτική ημερομηνία ώστε να οργανωθούμε γύρω από αυτήν. Νομίζω ότι αυτό που όλοι οφείλουμε να κάνουμε στην παρούσα φάση από το πόστο του καθένας και σαν πολίτες αλλά και σαν υπεύθυνοι επιχειρήσεων, είναι να φροντίσουμε να ακούσουμε τα μέτρα ώστε αυτό να μπει σε μια κανονικότητα το νωρίτερο δυνατόν και να δούμε στην πορεία πώς ο κινηματογράφος θα ξαναέρθει στις ζωές των ανθρώπων χωρίς φόβους, και αυτό το σενάριο το οποίο τώρα ζούμε να το βλέπουμε μόνο και να μην είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές. Πιστεύω ότι αυτό που έχει το σινεμά και δεν το έχει κανένα άλλο μέσο κατανάλωσης ταινίας είναι ακριβώς αυτή η ανοιχτοσύνη και η κοινωνικότητα που σε όλους μας θα έχει λείψει πάρα πολύ. Αν επομένως έχουν έρθει τα πράγματα σε μια φυσιολογική κατάσταση σε ό,τι αφορά το μη κίνδυνο πλέον συνοστισμού ή συνύπαρξής μας με τους δίπλα, το σινεμά θα βρει, ελπίζω, πάρα πολύ γρήγορα τη θέση του και τα θερινά με τον ανοιχτό ουρανό και αέρα που δεν θα είναι κλειστοί χώροι. Πιστεύω ότι σε αυτό με το καλό θα βοηθήσουν. Άρα ελπίζω και προσβλέπω στο ότι κυρίως ο ιός πώς θα συγκρατηθεί, όχι λόγω των κινηματογράφων, αλλά λόγω της γενικότερης προσπάθειας που θα γίνει παγκόσμια, ότι αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ο κόσμος να μπει σε μια φυσιολογική ζωή. Δεν φοβάμαι ότι οι πλατφόρμες θα κλέψουν από τις αίθουσες τους θεατές, γιατί προσφέρουμε κάτι που καμία άλλη μορφή κατανάλωσης θεάματος δεν προσφέρει. Το μέγεθος, τις συνθήκες, την ποιότητα του ήχου, την ποιότητα της προβολής. Αυτά μόνο σε ένα μεγάλο σινεμά, σε μια μεγάλη οθόνη μπορείς να απολαύσεις.